Τώρα θα δούμε το συγκεκριμένο αυτό ρουλιμάν που έχουμε επιλέξει, δηλαδή το 6003-2RS, πόσες ώρες μπορεί να αντέξει εάν εγώ του επιβάλλω ορισμένα στοιχεία, δηλαδή του επιβάλλω κάποια κιλά και κάποιες τροφές. Για να δούμε. Πάμε τώρα να δούμε στον υπολογισμό μας. Εδώ έχουμε τις πράξεις. Και βλέπουμε, για να υπολογίσουμε ένα ρουλεμάν, ο τύπος είναι εδώ. Δηλαδή το συγκεκριμένο ρουλεμάν που έχουμε εμείς, πάμε ότι έχει εξωτερική διάμετρος 35, εσωτερική 17 και το πάχος 10. Ο τύπος λοιπόν για να επιλέξουμε ή μάλλον για να υπολογίσουμε ένα ρουλεμάν πόσο αντέχει είναι αυτός εδώ. Ελάς είναι ίσον με το 10 στην έκτη διά 60 επί νη, παρέθεση, σε διά π επί νη. Δίπλα βλέπουμε τι είναι το ελάς, είναι σύνολο λειτουργίας σε ώρες, δηλαδή πόσες ώρες το ρουλεμάν θα αντέξει. Το π τι είναι, η δύναμη που ασκείται πάνω στο ρουλεμάν, δηλαδή εμείς που του βάζουμε. Το νι είναι στροφές του ρουλεμάν, δηλαδή όχι του βιβλίου, αλλά στροφές που εμείς επιβάλλουμε, δηλαδή πόσες στροφές θέλουμε να, σε πόσες στροφές θέλουμε να περιστρέφεται το ρουλεμάν μας. Το νι είναι συντελεστή 3-3, γιατί είναι σταθερή για μπύλες. Ένα ρουλεμάν με μπύλες, το νι είναι 3. Για τα μακαρονάκια ή τα κόνικα είναι κάτι άλλο. Για μας είναι ένας συντελεστής 3. Και τι μας λέει, ότι το σε το μικρό, είναι αυτό, είναι το δυναμικό φορτίο. Το σε ο μικρόν τι είναι, το στατικό φορτίο. Δηλαδή μας ζητάει το σε. Πού τα βρίσκουμε αυτά, είπαμε, στο βιβλίο. Για να δούμε το βιβλίο, ωραία. Είπαμε λίγο πριν ότι στον κατάλογο, εδώ, είπαμε ότι υπάρχει η ένδειξη που μας δίνει τι, στο συγκεκριμένο μας ρουλεμάν εδώ, τι έχουμε, το σε είναι 4.650 νιούτον και το σε ομικρόν είναι 2.800 νιούτον. Ερχόμαστε πάλι πίσω και λέμε. Ένα κιλό δύναμη, ένα κιλό φόρς που λέμε εδώ, είναι ίσον με 9,80 νιούτον. Δηλαδή 10 περίπου νιούτον είναι ένα κιλό δύναμη. Που σημαίνει ότι βάσει λοιπόν αυτό εδώ, θα δούμε τα υπόλοιπα. Έχουμε λοιπόν και λέμε. Βάζουμε λοιπόν ότι ξέρουμε ότι το σε λοιπόν το βρήκαμε τον κατάλογο είναι 4.650 νιούτον. Το σε ομικρόν είναι 2.800 νιούτον. Στροφές, εμείς του, στο μηχάνημά μας λέμε ότι θα υπάρξει 1.000 στροφές το λεπτό. Στο μηχάνημα το δικό μας δηλαδή και όχι στον κατάλογο, καμία σχέση. Το επιβάλλουμε δηλαδή να έχει 1.000 στροφές. Επίσης ένα φορτίο 2.000 νιούτον, δηλαδή 200 κιλά. Δηλαδή το βάρος, δηλαδή ας υποθέσουμε το μηχανάκι μας, το ποδήλατό μας, ό,τι θέλουμε, θα πιέζει, δηλαδή θα υπάρχει βάρος 2.000 νιούτον. Το νι το βρήκαμε είναι σταθερό 3 και τι μας λέει, ο πινάκας λέει ότι το π, δηλαδή η δύναμή μας πρέπει να είναι μικρότερη από το σε ομικρόν. Το σε ομικρόν πρέπει να είναι μικρότερο. Ερχόμαστε και λέμε ότι εγώ το επιβάλλω, το βάζω, τι, 2.000 νιούτον φορτίο το δικό μου, το οποίο είναι μικρότερο από 2.800. 2.800 ποιο είναι? Είναι το σε ομικρόν. Επομένως λοιπόν, βασική προϋπόθεση για να πάμε παρακάτω, πρέπει το π, η δύναμη που επιβάλλουμε, που του βάζουμε εμείς, να είναι μικρότερη από το σε ομικρόν, που είναι το στατικό φορτίο. Εμείς έχουμε 2.000 νιούτον φορτίο, δηλαδή 200 κιλά, και ο κατασκευαστής μας λέει ότι αυτό αντέχει μέχρι 280 κιλά, 2.800 νιούτον. Μια χαρά. Εφόσον λοιπόν αυτό το έχουμε επιλέξει, πάμε παρακάτω.
Εδώ βάζουμε τα στοιχεία. Πάμε, έλαση λοιπόν, 10 στην έκτη, 60 επί 1000. 1000 τι είναι? Είπαμε ότι είναι οι στροφές του κινητήρα μας. Στην παρένθεση βάζουμε που είναι το 4650 το σε, το οποίο μας έχει δώσει το βιβλίο, δια 2000 νιούτον, τα 200 κιλά τα οποία είναι το βάρος το δικό μας που έχουμε εδώ, στην τρίτη. Έχουμε λοιπόν 1.000.000 εδώ, αυτό λοιπόν το κλάσμα είναι εδώ, 1.000.000, 10 στην έκτη 1.000.000, δια 60 επί 1000, παρένθεση, το κλάσμα αυτό εδώ μας κάνει 2.325, στην τρίτη, το κλάσμα αυτό σε συνέχεια μας κάνει 16.66 και αυτή εδώ η πράξη μας βγάζει, μας κάνει 2.57. Πλαπλασιάζουμε λοιπόν το 16.66 επί το 12.57 και τι μας λέει, 209.42 ώρες, δηλαδή το ρουλεμάν αυτό, όταν του βάλουμε δηλαδή 200 κιλά βάρος και θα το βάλουμε να στρέφεται με 1000 στροφές το λεπτό, το ρουλεμάν αυτό θα αντέξει 209 ώρες. Αν το διαιρέσουμε τώρα δια του 8, δηλαδή να δουλεύει επί 8 ώρες την ημέρα, 209 δια του 8 μας κάνει 26 ημέρες. Δηλαδή το ρουλεμάν μας θα αντέξει 26 ημέρες εάν δουλεύει 8 ώρες την ημέρα. Συνήθως οι κατασκευαστές δίνουν σε ώρες, δηλαδή σου λέει αυτό το ρουλεμάν με αυτά τα δεδομένα που εσύ θέλεις θα αντέξει 209 ώρες. Και λογικό είναι, γιατί του βάλαμε 1000 στροφές, δεν είναι και λίγες, να δουλεύει, και του βάλαμε και 200 κιλά, δηλαδή 2000 νιούτον. Είναι ισχυρό φορτίο για ένα τόσο μικρό ρουλεμάν και πάλι έχει αντέχει 209 ώρες. Έτσι υπολογίζουμε τα ρουλεμάν, δηλαδή ο χρόνος ζωής ενός ρουλεμάν. Αυτή ήταν η πράξη, πώς υπολογίζουμε τον χρόνο ζωής ενός ρουλεμάν. Ειδικά του συγκεκριμένου και όλα τα ρουλεμάν είναι ο ίδιος τρόπος. Κάπου σε άλλα πολύπλοκα ρουλεμάν είναι λίγο πιο πολύπλοκος, χρησιμοποιούμε άλλα δεδομένα, αλλά αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος για μας. Ευχαριστώ.